Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί πλέον η φωτιά στη Θάσο. Με το πρώτο φως της ημέρας, σε ένα αέρα μέσα ξεκίνησαν και πάλι ρήψεις νερού, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις. Από το απόγευμα της Πέμπτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας αλλά και ο Δήμαρχος Θάσου τόνισαν πως η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Εντάξει, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά, η φωτιά είναι σε ύφεση. Ακόμη και τώρα ενεργούν τα ενέργεια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, πυροσβεστικά. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που είχαμε χτες και σήμερα το πρωί. Παράλληλα με τα ενέργεια μέσα ενεργούν και πεζοπόρα τμήματα μέσα στην έκταση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή οργανώνεται από εμάς και την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά η φύλαξη της φωτιάς καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Δεν έχουμε αέρα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βοηθάει όπως αντιλαμβάνεστε ως δεδομένο και ως παράγοντες. Νομίζω και θεωρώ ότι με την αυριανή επέμβαση των εναέριων μέσων θα μπορέσουμε να μιλάμε πλέον και για πλήρη έλεγχο της φωτιάς. Υπό τον φόβο βέβαια κάποιων αναζωπυρώσεων, κύριε Δήμαρχε, μέσα στη νύχτα. Πάντα υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, υπό τον φόβο πιθανών ανέμων κτλ. Αλλά βλέποντας την κατάσταση τώρα και με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Εάν συνεχίσουμε έτσι και αύριο το πρωί ξαναέρθουν όπως και θα έρθουν τα εναέρια μέσα, θεωρώ ότι θα μπορούμε να μιλάμε για πλήρη έλεγχο της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν καπνοί, υπάρχουν αποκαίδια. Ήταν πάρα πολλά τα εναέρια μέσα που επιχείρησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες, από το πρώτο φως της ημέρας. Αν θέλουμε να ακριβολογούμε, ένας οργανισμός παρουσίας και επιχειρησιακής δράσης από εναέρια μέσα. Κάτι το οποίο σίγουρα συνετέλεσε σημαντικά στην γρήγορη, στο γρήγορο έλεγχο, αν θέλετε, της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, η οποία δυνητικά ήταν πολύ επικίνδυνη και είναι ακόμα επικίνδυνη, να μην κρυβόμαστε. Πρέπει να τεθεί ουλικά υπό έλεγχο ώστε να φύγει όποια ανησυχία. Σίγουρα ο αέρας βοήθησε, η χαμηλή δεσπέρα βοήθησε. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Θάσου έκανε λόγο ότι υπάρχει ξεκάθαρα υπόνοια για εμπρησμό. Πριν μερικές μέρες σας είχα πει ότι νομίζω ότι είναι εμπρησμός. Σήμερα, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, μπορώ να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι εμπρησμός. Κατά υποψία, εμπρησμός. Κατά υποψία. Ναι, γιατί το λέτε αυτό, πού το στηρίζετε δηλαδή, αν ξέρετε κάτι. 100%. Μισό λεπτό, θα μιλήσουμε. Για πέστε. Δεν ξέρω τι να σε πω άλλο, ρε φίλε. Ναι. Επανειλημμένα μέσα σε 3 μέρες στο ίδιο σημείο περίπου έγινε η φωτιά. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι... Ότι δεν κατάφερε ο... Αυτός που ενδεχομένως ήθελε να βάλει τη φωτιά. Ναι. Οπότε η πρώτη φωτιά ήταν... Την προλάβανε ο κόσμος. Και τη δεύτερη ήταν τέτοια ώρα που δεν μπορούσαν τα αεροπλάνα να ρίξουν και τα ελικόπτερα. Ναι. Οπότε πήρε... Άρα με αυτό εικάζεται ότι μπορεί να είναι εμπρησμός, 100%. Σίγουρα. Εμείς είμαστε οργανωμένοι εδώ. Πάμε τα λισοπρίωνα, πάμε τις τσάπες, κάνουμε κομμούς. Ναι. Είμαστε οργανωμένοι, πάμε. Δεν πάμε να δούμε τι γίνεται. Ναι. Από χθες το βράδυ και σήμερα από τις 6 ώρα πάνε όλοι. Παναγία, από ταμιά, όλα τα νησιά. Όλα τα χωριά. Αλισοπρίωνα, τσάπες, ό,τι έχει ο καθένας πάει. Ναι. Αφήνουμε όμως τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, ανώτατα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, παρόν και ο διοικητής μεραρχίας Καβάλας. Ο στρατός Ξηράς έχει διαθέσει μηχανήματα για να ανοίξουν και να ισοπεδώσουν δασικούς δρόμους, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των επίγειων τμήματων της πυροσβεστικής. Και φυσικά υπάρχουν και οι εθελοντές της δασοπροστασίας της Θάσου, ασφαλώς με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, που είναι διασπαρμένοι παντού στις κορυφές και βοηθάνε τους πυροσβέστες να πάνε στα σημεία που πρέπει. Είναι ανεκτίμητη η συμβολή τους και η βοήθειά τους. Ναι, ήμουν και χθες το βράδυ εδώ. Είχε πολύ μικρές αναζωπυρώσεις ελεγχόμενες. Σήμερα υπάρχει μια μικρή αναζωπύρωση εδώ μπροστά που βλέπετε, έχετε αυτή την εικόνα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και έρχονται 2 αεροπλάνα που συνέχεια κάνουν ρήψεις. Είναι ελεγχόμενοι. Συγχαρητήρια πάνω απ' όλα στον κύριο Συντονιστή, τον κύριο Αποστολίδη, τον κύριο Κούκορα, τον
τον στρατηγό, καθώς και τον Νίκο τον Μπαλατσούκα. Αλλά και όλους τους εθελοντές, όλους τους πυροσβέστες, υπάρχουν πολλά πεζοπόρα τμήματα που είναι διασπαρμένα εδώ και έχουν βοηθήσει να μην υπάρχει αυτή η αναζαπήρωση. Τους εθελοντές πάνω απ' όλα που βοήθησαν πάρα πολύ, το Δήμο εδώ Θάσο που είναι όλοι σε εγρήγορση και τα γραφεία του Δήμου είναι συνέχεια ανοιχτά για να γίνουν τα διάφορα συντονιστικά και να παρέχουν πληροφορίες. Όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι όλα τα ξεπεράσαμε. Ναι, συγχαρητήρια. Το δύσκολο έχει φύγει, είμαστε σε καλό δρόμο, οπότε τα μάτια μας τα 300, φυσικά, 700. Φυσικά, πρέπει να προσέχουμε όλοι μας για να μην ξανασυμβούν αυτά που έχουν συμβεί. Και παραδειγματικά... Και πρέπει να προστατεύουμε το νησί, γιατί το νησί... Και παραδειγματικές τιμωρίες, κύριε Πασχαλίδη, γιατί αν αυτό που ακούμε πραγματικά επιβεβαιωθούν, νομίζω ότι χρειάζεται επειδή μου Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Τέλος, το θετικό επίσης είναι ότι δεν φαίνεται να επηρεάστηκε ο τουρισμός στο νησί της Θάσου. Πρώτα απ' όλα, πριν συνεχίσω, θέλω να αναφερθώ στις δυνάμεις που έδρασαν στην περιοχή. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική και στα αέρια μέσα και στο στρατό και όσους βοήθησαν. Διότι ήταν μια προσπάθεια συλλογική που έφερε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θέλουμε πραγματικά σαν κάτοικοι του νησιού και σαν άνθρωποι των επαγγελματιών να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας γι' αυτό. Για τους τουρίστες δεν ήταν κάτι fine. Και παρότι το πρωί και στην περιοχή του Κινήρων που βρέθηκα και στην όλη νοτιοανατολική Θάσο υπήρχε έντονος καμπνός, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ανησυχία αυτό. Απομακρύθηκαν κάποιοι κάτοικοι από την περιοχή των Κινήρων, γιατί υπήρχε όντως καπνός, δεν πήγε το 112 μήνυμα σε όλους, αλλά η παρουσία της αστυνομίας ήταν σημαντική στο να απομακρύνει τον κόσμο, προληπτικά πάντοτε, και να μην υπάρχουν αναπνευστικά προβλήματα, μια και δεν υπήρχε φωτιά εκεί, παρά μόνο καπνός. Πράγματι, ευτυχώς αυτή η μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκτιμώ και εξαιτίας του ότι είχαμε πρωτοφανή ένα αέρια μέσα. Εγώ τουλάχιστον έχω ζήσει όλες τις μεγάλες φωτιές εδώ στη Θάσο. Έτυχε να είμαι πάλι και στη χθεσινή. Και ενώ είχαμε τρομάξει, γιατί ξεκίνησε νυχτερινή ώρα, βραδινή ώρα, με ισχυρούς ανέμους, και γι' αυτό φυσικά έτσι είχε μεγάλη ένταση, διότι δεν μπορούσαν να παρέμβουν, ήταν σε μια δυσπρόσιτη περιοχή της ποταμιάς, πάνω από τη σκάλα ποταμιά. Αλλά ευτυχώς από νωρίς το πρωί όλα τα αέρια μέσα. Ήταν πάνω από 16 και καναντέρ και ελικόπτερα δεσμευμένα εδώ στην περιοχή, και γι' αυτό θεωρώ ότι μέχρι το μεσημέρι άρχισε πλέον να φαίνεται ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Και με την βοήθεια και των επίγειων δυνάμεων, της πυροσβεστικής, του στρατού, των ανθρώπων του Δήμου, πράγματι κατορθώθηκε μέχρι χθες το βράδυ να υπάρχει, θα λέγαμε, σχεδόν πλήρη έλεγχος.